Κύριε Κασμινίλη, καλή σας ημέρα. Είμαστε στα μισά του Μαΐου, 15η μέρα του Μαΐου. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση πριν από περίπου 20 μέρες με ένα μήνα και λέγαμε ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι εξελίξεις, για να ξέρουμε πώς θα βαθύσουμε το καλοκαίρι του 2020. Είμαστε λοιπόν στη 15η μέρα του Μαΐου και ουσιαστικά δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή μέσα στο Μάη, νωρίς μάλιστα, θα είχαμε μια καλή άποψη τι πρόκειται να γίνει. Δυστυχώς έχουμε φτάσει μέσα Μαΐου. Τι σημαίνει αυτό? Έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουμε τουρισμό, έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουμε ανοίξει τα μαγαζιά, να προσγειώνουν τα αεροπλάνα, έπρεπε αυτή τη στιγμή να εισπράττουμε λεφτά. Και αντί γι' αυτό έχουμε ένα τίποτα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πολλά ακούμε, πολλά διαβάζουμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον κύριο Θεοχάρη, την κυβέρνηση. Πρακτικά δεν ξέρει όμως κανένας τίποτα. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί και τίποτα δεν είναι δεσμευτικό. Είμαστε λοιπόν στο απόλυτο μηδέν. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή η κατάσταση είναι χειρότερη από την πριν από 20 μέρες. Πριν από 20 μέρες τα πράγματα πιο θετικά. Τώρα περνάει ο καιρός, κάθε μέρα που περνάει δεν ξανάρχεται και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μαθαίνω ότι υπάρχουν ξενοδόχοι που ειδοποιούν το προσωπικό τους και τους λένε ότι παιδιά αναζητήστε δουλειά αλλού γιατί φέτος δεν θα ανοίξουμε, ισχύει αυτό? Δεν το έχω ακούσει αλλά μπορώ να το φανταστώ γιατί υπάρχουν κάποιοι ξενοδόχοι οι οποίοι το σκέφτονται πια σοβαρά. Δηλαδή είναι σε μια φάση που λένε να τον ανοίξω 15 Ιουλίου ξέρω και εγώ πιο καλά να μην ανοίξω καθόλου. Δεν το έχω ακούσει όμως εγώ ίδιος. Διάβαζα αυτό που διαβάζουμε όλοι από την ενημέρωση ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να ανοίξει συγκεκριμένες αγορές. Της Βουλγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας αν θυμάμαι καλά, της Ιταλίας. Δηλαδή κάποιες αγορές οι οποίες από τη ΣΑΜΟ, για τη ΣΑΜΟ τουλάχιστον, είναι σαν να μην υπάρχουν, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτές, καλός ή κακός. Τώρα, διαβάζω χθες όμως και σε ένα δημοσίευμα στο Σαμιακό Βήμα, αν θυμάμαι καλά, το ότι οι Ιταλοί δεν έρχονται φέτος το καλοκαίρι στην ΣΑΜΟ. Εάν ανοίξουμε, με ποιους θα ανοίξουμε, με ποιους θα δουλέψουμε? Αυτό είναι το ερώτημα βασικά των Ολωνών και των ξενοδόχων και εμάς. Κανένας δεν ξέρει με ποιους θα ανοίξουμε και τι θα κάνουμε. Ξέρουμε σίγουρα ποιοι έχουν σταματήσει. Και ευτυχώς μέχρι τώρα είναι οι μικρές αγορές. Δεν θα πετάξουν σίγουρα οι Σέρβοι, δεν θα πετάξουν σίγουρα οι Ιταλοί. Αγορές που δεν είναι τόσο σημαντικές. Οι μεγάλες αγορές ακόμα δεν έχουν στείλει τελικά μηνύματα, γιατί περιμένουν και αυτοί να δουν τι θα γίνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μιλάμε σχεδόν καθημερινά με συνεργάτες μας στο εξωτερικό. Ανθρώπους οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ υψηλά ιστάμενοι. Μιλάνε με τις κυβερνήσεις απευθείας. Στην ίδια κατάσταση είναι και αυτή. Είναι μια απελπιστική κατάσταση. Δεν λέει σε κανένα τίποτα. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί στο εξωτερικό και περιμένουν όλοι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες αγορές θα ξεκινήσουν, γιατί απλώς δεν ξέρει κανένας να μας πει. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η αβεβαιότητα? Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποιο σύστημα από πίσω, γιατί υπάρχει θεωρία ότι όλα αυτά γίνονται για να τρενάρει σιγά σιγά ο καιρός και να μην έρθει κανένας στο τέλος. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η ιστορία δεν μπορεί να κρατήσει πολύ για πρακτικούς λόγους. Φαντάσου, στο κομμάτι το δικό μας μιλάμε τώρα πάντα, στο τουριστικό κομμάτι του πακέτο που λέμε εμείς, από τη στιγμή που θα πει κάποιος ή η κυβέρνηση της Γερμανίας και της Ελλάδας ότι κάναμε συμφωνία και ξεκινάμε τις πτήσεις και όλα καλά κτλ., υπολόγιζε τουλάχιστον 30 με 45 μέρες το καλύτερο μέχρι να δεις τουρίστες. Θέλει μια διαδικασία αυτό, δεν γίνεται και μέρα στην άλλη. Δεν ανοίξαμε τις πωλήσεις και πλάκα ο Έλληνας από την Αθήνα. Εδώ το σύστημα λειτουργεί εντελώς διαφορετικά, που δεν το ξέρει ο πιο πολύς κόσμος. Θέλουμε λοιπόν ένα μήνα με 45 μέρες. Αν λοιπόν μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, αύριο ξεκινάμε, εμείς θα ξεκινούσαμε 1η Μαΐου, Ιουλίου αυτή τη στιγμή. Εκεί έχουμε φτάσει. Άρα λοιπόν δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Σε 15 μέρες πια θα μιλάμε για έναρξη σεζόν 15 Ιουλίου. Δεν μπορεί να πάει αυτό το πράγμα πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτό. Είμαστε οριακά πια. Αν μέχρι τέλος Μαΐου δεν βρεθεί κάποια άκρη, πολύ φοβάμαι ότι τουλάχιστον για τη ΣΑΜΟ η σεζόν είναι σχεδόν χαμένη. Ξέρετε, η έλλειψη ενημέρωσης, η έλλειψη υπεύθυνης ενημέρωσης δημιουργεί και χώρο για διάφορες θεωρίες. Άλλες πολλές θεωρίες συνωμοσίες, άλλες απλά σενάρια. Ένα από τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν πάρα πολύ είναι το ότι θα ανοίξει η αγορά της Ελλάδος, αλλά για κάποιους μεγάλους προορισμούς, στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνεται η Σάμος και κάποια άλλα νησιά. Υπάρχει τέτοια αυτή η περίπτωση? Υπάρχει. Αυτό το σενάριο έχει μια βάση. Με ποια λογική όμως? Η λογική είναι καθαρά οικονομική, γιατί υπάρχουν πολλές λογικές. Η μία λογική είναι ότι το έχει αποφασίσει και καλά η κυβέρνηση σε συνεργασία με κάποιους άλλους. Αυτό δεν το πιστεύω εγώ. Πιστεύω όμως την άλλη λογική που λέει, την οικονομική λογική, ότι εγώ που είμαι tour operator, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, εγώ που είμαι η TUI, παραδείγματος χάρη,
θα ρίξω όλο το βάρος μου όταν ξεκινήσει η σεζόν εκεί που έχω τα μεγαλύτερα συμφέροντά μου. Στη Σάμο, εγώ σαν Τούι δεν έχω κανένα συμφέρον. Χρησιμοποιώ το όνομα τη Τούι τυχαία τώρα. Μην... Ναι, ναι, ναι. Εγώ λοιπόν σαν Τούι, λοιπόν, στη Σάμο δεν έχω κανένα συμφέρον, δεν έχω κανένα λόγο να στείλω κόσμο. Στην Κρήτη όμως και στη Ρόδο και στην Κο έχω δικά μου ξενοδοχεία, δικά μου λεωφορεία, δικά μου έσον πρακτορία. Έχω πολλά πράγματα. Το κέρδος μου είναι πολλαπλασιαστικό. Άρα εκεί θα ρίξω το βάρος μου. Άρα λοιπόν όταν θα ξεκινήσει η σεζόν, εγώ θα ρίξω όλο μου το βάρος στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κο, στη Μαγιόρκα, όπου τέλος πάντων έχω συμφέροντα. Όλοι οι άλλοι θα δούμε στο μέλλον. Είναι μια λογική σκέψη, καθαρά οικονομική, που θα την έκανε ο καθένας. Άρα, όντως, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει η σεζόν και να ξεκινήσει από τα μεγάλα νησιά και βλέπουμε. Ναι. Πραγματικό γεγονός αυτό. Αλλά και, αυτό, και γι' αυτό ακόμα όμως δεν έχουμε μια... κάτι επίσημο για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Όχι, γιατί και η κάθε Τούι δεν έχει και αυτή άλλη πληροφόρηση από εμάς. Δεν γνωρίζει κάποιος στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βγει μια ενημέρωση που να λέει ότι 16 Ιουλίου ξεκινάμε. Γίνονται συνέχεια ενημερώσεις και στην Σουηδία και στη Γερμανία και παντού ότι, πώς το λένε, μεταφέρεται το περιορισμό στις μετακινήσεις μέχρι 15 Ιουνίου. Τώρα μεταφέρεται μέχρι 15 Ιουλίου. Μεταφέρεται. Δεν λέει όμως πότε θα ξεκινήσει κανένας άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο το κόλπο τώρα. Απλώς μεταφέρουμε την ημερομηνία συνέχεια, μια εβδομάδα, ένα μήνα κτλ. Κανένας όμως δεν ενημερώνει τον κόσμο πότε θα ξεκινήσουν. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Υπάρχει μια θεωρία, μια που λέγαμε για θεωρία συνωμοσίας. Υπάρχει μια θεωρία που δεν είναι και τόσο συνωμοσίας ότι γίνεται επίτηδες αυτό. Ναι. Δηλαδή, εγώ, σαν γερμανική κυβέρνηση, δεν ενημερώνω τον κόσμο. Τον αφήνω έτσι να περνάει ο καιρός για να τον εξαναγκάσω στο τέλος να κλείσει διακοπές μέσα στη Γερμανία. Γιατί να στείλω 3,5 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα και να μην τους κρατήσω μέσα στη Γερμανία, που φέτος έτσι κι αλλιώς προβλέπουμε να έχουμε και ύφεση. Απλά πράγματα οικονομικά και πολιτικά. Δεν είναι αυτό θεωρία συνωμοσίας. Αυτό έχει μια πολύ καλή βάση. Μας. Σε αυτά τα σενάρια κυκλοφορεί επίσης το ότι θα ωφεληθούν περισσότερο οι στεριανοί, να το πω έτσι, προορισμοί, δηλαδή η Καλαμάτα, η Χαλκιδική, η Μυρωδεστιχεία, έτσι. Δηλαδή προορισμοί τους οποίους μπορεί κάποιος να φτάσει με αυτοκίνητο. Έχει βάση, πιστεύετε, και αυτό? Έχει μια βάση σε περίπτωση που δοθεί το βάρος, είναι αυτό που πες πριν. Ποιες χώρες θα ανοίξουν, δεν ξέρουμε. Αν, ας πούμε, δοθεί μια βάση στο ότι πρέπει να ανοίξει η Βουλγαρία, που είπαμε πριν, ή η Σερβία ή αυτά τα μέρη, τότε σίγουρα ναι, θα ωφεληθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα με τα αυτοκίνητα. Θα ωφεληθεί επίσης η Βόρεια Ελλάδα με τα αυτοκίνητα, γιατί είναι πιο εύκολο για τον Αθηναίο να πάρει τα μάξι του να πάει να κάνει διακοπές, από το να μπει στο πλοίο και να ταλαιπωρηθεί με μάσκες και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε. Οπότε υπάρχει μια βάση. Δεν είναι ψέματα αυτό. Αν δηλαδή δεν ανοίξει ο τουρισμός σωστά, αν δεν ανοίξουν οι πτήσεις, αν πάμε με αυτό το σύστημα που πάμε μέχρι σήμερα, όντως. Μπορούν να ωφεληθούν δυσανάλογα περισσότερο προορισμοί που μπορείς να φτάσεις με το αυτοκίνητο. Αλήθεια είναι αυτό. Ας κάνουμε υπόθεση εργασίας και ας πούμε ότι είμαστε Γερμανοί υπήκοοι, ζούμε σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας και αποφασίζουμε να ταξιδέψουμε, έχει ανοίξει, πρέπει να ταξιδέψουμε και να ταξιδέψουμε μια διαδικασία. Εσείς θα βάζετε τον εαυτό σας στη διαδικασία να πάει στο γιατρό, να κάνει εξετάσεις, να περιμένει να πάρει αποτελέσματα, να ζει στην αγωνία και των εξετάσεων, αλλά και το τι θα γίνει με τα εισιτήριά μου, αν είμαι θετικός, θα κυρωθούν, θα επιστραφούν? Αυτό είναι το πολύ σωστό ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Θα απαντήσω με μία έρευνα που διάβαζα χθες το πρωί σε γερμανικό περιοδικό, που έλεγε, ρωτούσαν αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν, ή τέλος πάντων είναι σε μια φάση που δεν θέλουν να πάνε διακοπές, γιατί αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να πάνε διακοπές. Ναι. Το 40% νομίζω η απάντηση ήταν ακριβώς αυτή. Δεν θέλω να πάω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω ούτε να κάνω εξετάσεις και πιο πολύ ακόμα δεν θέλω να πάω σε ένα προορισμό και να φοράω μάσκα στο αεροπλάνο. Δεν θέλω να φοράω μάσκα στο λεωφορείο και γενικώς δεν θέλω να νιώθω ότι με καταπιέζομαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν το έχουν πιάσει πολύ καλά. Κάποιοι δεν το έχουν πιάσει γιατί το γνωρίζουν. Λέει τώρα, ας πούμε, ο κύριος Τσιόδρας δεν το γνωρίζει το θέμα, δεν τον απασχολεί. Κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν. Κάποιοι άλλοι φοβούνται να το αναφέρουν ίσως. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Ο τουρισμός είναι feeling που λέμε, πώς το λένε. Ναι. Πουλάμε κοπανιστό αέρα, λέω κάποια φορά εγώ. Πουλάμε μια ατμόσφαιρα. Πουλάμε μια εφορία. Ξεκούραση. Ειδικά και μην το βλέπεις. Ο Έλληνας δεν το νιώθει καλά αυτό. Γιατί ο Έλληνας ζει σε ένα περιβάλλον, αυτό που βλέπουμε εδώ σήμερα απ' έξω. Ο ξένος, ο Γερμανός όμως, που νύχτα μπαίνει στο εργοστάσιο, νύχτα βγαίνει το εργοστάσιο από τη δουλειά του, οι διακοπές του είναι ιερές. Είναι πολύ σημαντικές. Έρχεται να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, να δει πράγματα, να την αλλάξει. Δεν έρχεται να ταλαιπωρηθεί. Δεν είναι εικόνα τουρισμού να με ταλαιπωρούν στο αεροδρόμιο, να μου φοράνε μάσκα
δεν ξέρω τι, 4 ώρες στο αεροπλάνο, να μην μπορώ να κουμπίσω τίποτα, γιατί απαγορεύεται να μου σερβίρουν και καλά φαγητό δίθεν στο ρόλο. Να βγω στο σισάμο και να με ψεκάζουν οι οδηγοί λεωφορείου, να δουν αν είμαι καλά. Δεν γίνεται. Δεν είναι καλή η ατμόσφαιρα αυτή. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα βάρος αυτό, γιατί προφανώς έχουμε σοβαρότερα να ασχολούμαστε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν ανοίξουν τα πάντα και όλες οι πτήσεις και όλα αυτά που ακούω, θα είναι πολύ μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας για πάρα πολύ κόσμο. Φυσικά, αν βρέχει όλη τη μέρα στη Σουηδία ή στη Γερμανία, σίγουρα μεγαλώνει η όρεξη των ανθρώπων να πάνε διακοπές. Αλλά υπό φυσιολογικές συνθήκες και λίγο καλός έναν καιρό στο εξωτερικό, αυτό είναι πολύ σημαντικά, πολύ αρνητικό. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να, το κράτος, αλλά ίσως και η αγορά, να κοιτάξει πιο σοβαρά στο πώς θα πάρει μια κρατική ενίσχυση προκειμένου να μειώσει λίγο την ζημιά. Γιατί η ζημιά θα είναι τόσο μεγάλη που νομίζω ότι ενδεχομένως να βάλει σε εκείνον την κοινωνική συνοχή κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου του χειμώνα που έρχεται. Η ζημιά, αν πάρουμε το χειρότερο σενάριο, που δεν είναι πια και τόσο χειρότερο, θα είναι καταστροφική. Θα είναι, από ό,τι διαβάζω, σαφώς μεγαλύτερη από τα μνημόνια. Οπότε μπορεί να καταλάβεις. Μιλάμε τώρα για 700.000 ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό, από τους οποίους νομίζω 400.000 είναι στα ξενοδοχεία. Μιλάμε για 25% λένε, εγώ πιστεύω ότι είναι και παραπάνω, του ΑΕΠ. Δηλαδή μιλάμε, αυτά που λένε για ύφεση 4, 5, 6, 7 είναι αστεία. Εγώ πιστεύω μπορεί να είναι και 15% ύφεση, αν χαθεί το καλοκαίρι. Άρα, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για θέματα που μπορεί να θίξουν την κοινωνική συνοχή. Και καμία κυβέρνηση, ειδικά μια κυβέρνηση όπως η ελληνική που βγαίνει από μια κρίση, δεν έχει τα εργαλεία να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα ταΐζει 700.000 ανθρώπους σε 18 μήνες, θα καλύψει τα κέρδη του κάθε Κασμιρλή, ξενοδόχου, ξέρω πώς λέγεται αυτό. Αυτά δεν γίνονται. Η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να καλύψει κάποιες τρύπες από εδώ και από εκεί, αλλά αυτό απλώς περιορίζει τη ζημιά. Και η ζημιά είναι τεράστια, δυστυχώς. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει λύση, δηλαδή. Αν δεν υπάρχει σεζόν, έστω τέλος πάντων 2 και 3 μήνες, θα δημιουργηθούν καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από κανέναν άνθρωπο. Δεν έχουμε τις δυνατότητες να τις καλύψουμε. Τα υγιείς άνθρωποι θα αποκτήσουν πρόβλημα. Άνθρωποι που είχαν ήδη πρόβλημα θα καταστραφούν. Και θα δημιουργηθεί γενικώς ένα ντόμινο, φοβάμαι. Ο ένας θα καταστρέψει τον άλλο. Η καταστροφή θα περιοριστεί στο φετινό καλοκαίρι. Αυτό τώρα εξαρτάται πάρα πολύ από δύο πράγματα. Το βασικότερο φυσικά είναι αν θα βρεθεί εμβόλιο και πότε θα είναι αυτό. Και αν θα βρεθεί έστω ένα καλό φάρμακο. Το εμβόλιο είναι η τελική λύση. Αν βρεθεί εμβόλιο και αν βρεθεί το εμβόλιο έστω μέχρι την αρχή του επόμενου χρόνου, γυρίζουμε πάνω κάτω στα κανονικά μας. Με μία μικρή μείωση, θα περάσει κάποιος χρόνος φυσικά, αλλά αρχίζουμε και γυρίζουμε σε αυτά που ξέραμε. Ακόμα και αν βρεθεί ένα καλό φάρμακο, πιστεύω ότι και αυτό θα βοηθούσε. Αν ξέρεις ότι αρρωσταίνεις μεν, αλλά παίρνεις ένα τεπών που λέω, και μετά από 3 μέρες μια χαρά, πάλι δηλαδή η ζημιά είναι μικρή. Αν όμως δεν γίνει κανένα από τα δύο μέχρι του χρόνου, τον Φλεβάρι-Μάρτι, θα αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις και του χρόνου. Τα συμβόλαια κλείνονται όμως νωρίς. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν κλείνονται στα συμβόλαια της επόμενης χρονιάς. Τα συμβόλαια της επόμενης χρονιάς κλείνονται πιο νωρίς. Κανονικά ξεκινά από Φλεβάρι, ναι, και μέχρι Ιούλιο έχουμε τελειώσει. Δηλαδή τώρα έχουν κλειστεί τα συμβόλαια για το. Μιλάω για μια φυσιολογική χρονιά. Αν η χρονιά είναι φυσιολογική, εγώ έπρεπε αυτή τη στιγμή, μέσα Μαΐου που είναι σήμερα, να έχω κάνει πάνω από τα μισά συμβόλαια για τον χρόνο. Ναι. Φέτος φυσικά, όπως είναι η κατάσταση, υπάρχει ένα τρενάρισμα, γίνονται συμβόλαια μεν, αλλά είναι λίγο μια κατάσταση ρευστή. Κάνουμε χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε. Αλλά κανονικά θα έπρεπε μέχρι τέλος Αυγούστου να έχουν γίνει όλα τα συμβόλαια. Είναι και πρακτικό το θέμα. Πουλάμε νωρίς για τον χρόνο. Ναι. Άρα δηλαδή ούτως ή άλλως η επόμενη χρονιά έχει αρχίσει ήδη να επηρεάζεται. Φυσικά, ναι. Ήδη αυτή τη στιγμή κάποιες αγορές έχουν αρχίσει, νομίζω οι Σκανδιναβοί ήδη πουλάνε για τον χρόνο. Ναι. Υπάρχουν. Φυσικά υπάρχει ένα καλό εδώ. Εμείς, και όχι μόνο εμείς, νομίζω και γενικά στην αγορά, προεξοφλούμε ότι το χρόνο θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Κακώς πιθανόν. Αλλά ο τρόπος που πουλάμε και αυτά που αναφέρουμε στις περιγραφές μας και αυτά που παρουσιάζουμε εμείς, αν μπεις τώρα να αγοράσεις διακοπές του χρόνου σου ιδία, είναι ότι όλα θα είναι του χρόνου μια χαρά και θα πάτε διακοπές στη Σάμο, στην Κρήτη, στη Μαγιόρκα, όπως πηγαίνετε πάντα. Δηλαδή εδώ υπάρχει πιθανόν ένα μεγάλο ψέμα. Και γι' αυτό και οι κρατήσεις για του χρόνου από ό,τι βλέπω, αυτές οι ελάχιστες που παίρνουν, είναι σε καλά επίπεδα, normal. Αλλά πουλάμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρχει. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Πουλάτε την ελπίδα δηλαδή ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ακριβώς. Πουλάμε υποθετικά πράγματα. Υποθέτουμε ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι καλά. Ποιος το ξέρει αυτό.
για να έρθουμε πάλι στο σήμερα, υπάρχει ένα χρονικό σημείο το οποίο εάν το ξεπεράσουμε, ακόμη και να ανοίξουμε, δεν θα έχει νόημα. Δηλαδή είπατε πριν ότι εάν πούμε ότι αν μας πούμε ότι ανοίγουμε τώρα 15 Μαΐου, θέλουμε 30-40 μέρες προκειμένου η αγορά να προσθεί και να είναι λειτουργική 1η Ιουλίου. Εάν ανοίξουμε, εάν αυτό κυλά, προχωρά και φτάσει, υπάρχει μια ημερομηνία που αν την ξεπεράσουμε δεν έχει νόημα να ανοίξουμε. Αυτό εξαρτάται από την κάθε επιχείρηση. Άλλη είναι η ημερομηνία αυτή για τον tour operator, άλλη είναι για τον μικροξενοδόχο και άλλη είναι για τον μεγάλο ξενοδόχο. Μια μικροεπιχείρηση, με ένα μικροξενοδοχείο, ένα πρακτορείο που δουλεύει εγώ και η θεία μου μαζί, δεν έχουν όριο. Θα μπορούσα να δουλέψω κάλλιστα και μία εβδομάδα και ένα μήνα. Ό,τι πάρω καλό είναι. Γιατί δεν έχω υψηλά κοστολόγια, γιατί ανοίγω, κλείνω όποτε θέλω. Για μια μεγάλη επιχείρηση όμως, ένα ξενοδοχείο που είναι 200-300 δωμάτια ή ξέρω ένα πρακτορείο που έχει 30 ανθρώπους και δουλεύουν, εκεί υπάρχει όντως κάποια στιγμή ένα όριο. Εγώ το υπολογίζω, το όριο αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση τέλη Ιουλίου. Δηλαδή, αν πια μπούμε, περάσουμε. Υπάρχει τόσο μεγάλο χρονικό περιθώριο. Εγώ πιστεύω ότι με λίγη βοήθεια από την κυβέρνηση, αν υπάρχουν σε κατάλληλα εργαλεία, ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έστω και έτσι, ότι εγώ δουλεύω, ανοίγω τέλος Ιουλίου, δουλεύω 2-3 μήνες και κάτι κάνω. Κάποιοι θα βγάλουν κάποια λεφτά και κάποιοι θα τζιράνουν τα λεφτά τους, αλλά κάτι κάνεις. Θα μπορούσε, ίσως τραβηχτεί και λίγο η περίοδος και μετά τον Οκτώβριο, θα μπορούσε κάτι να γίνει. Αλλά εκεί είναι το απόλυτο δηλαδή όριο. Μιλάμε για μια μεγάλη επιχείρηση, θεωρώ εγώ. Κάποιοι άλλοι tour operators μπορούν να πούνε και πιο νωρίς ότι αν δεν πετάξω αρχές Ιουλίου, πιθανόν δεν με συμφέρει. Αυτό είναι εξαρτάται τον καθένα μας. Οπότε, δηλαδή, βλέποντας και κάνοντας αυτό θα ισχύσει στην αγορά, θα σταθμίζεται κάθε μέρα και κάθε κατάσταση. Αυτό που θα γίνει βασικά είναι ότι θα περιμένουν όλοι από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, να ληφθούν πια τελικές αποφάσεις. Να ξέρουμε ότι πότε σχεδιάζει, πότε μπορεί τέλος πάντων να ξεκινήσει ο καθένας. Γιατί αυτή τη στιγμή το ξέρουμε. Όταν θα γνωρίζουμε λοιπόν εμείς τη ΣΑΜΟ ότι η σεζόν τελικά μπορεί να ξεκινήσει 15 Ιουλίου, που είναι ένα ρεαλιστικό, μια ρεαλιστική ημερομηνία, και θα ξεκινήσει με αυτές τις εθνικότητες, Γερμανούς, Ολλανδούς, Σκανδιναβούς, τότε ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του αναλόγως με το πόσο ανοιχτός είναι σε κάθε αγορά. Αν εγώ δουλεύω με αυτούς, μια χαρά θα ξεκινήσω και θα δουλέψω. Αν εγώ δουλεύω με Εγγλέζους, τότε θα το κλείσω γιατί δεν με συμφέρει να ανοίξω. Ο καθένας θα πάρει εκείνη τη στιγμή τις αποφάσεις του. Σίγουρα θα είναι μια, ακόμα και αν ξεκινήσει η σεζόν, θα είναι μια σεζόν περίεργη. Κάποια ανοιχτή, κάποια κλειστή και σίγουρα μια χαμηλή κίνηση. Αλλά πιθανόν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό θα το δούμε όταν ληφθούν πια οι τελικές αποφάσεις, οι οποίες δυστυχώς όμως, και εκεί καταλήγουμε, αναβάλλονται συνέχεια. Δηλαδή, περιμένουμε να βγουν τα πρωτόκολλα, περιμένουμε τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τελικά δεν λέει τίποτα φοβερό, περιμένουμε τι θα κάνει, αν θα κάνει διακρατικές συμφωνίες ο Θεοχάρης με ποιον θα κάνει. Ναι, αλλά κάθε μέρα που περνάει. Διαβάζοντας και σχεδιάζοντας τα πρωτόκολλα που είπατε, είναι σε επίπεδο συστάσεων. Ναι, αυτό λέω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι κάτι, δεν έχουν μια εφαρμοστική. Ακριβώς. Δεν είναι ένας εφαρμοστικός κανονισμός, ας πούμε. Είναι μια σύσταση. Αν υπήρχε σοβαρότητα, και σοβαρότητα δεν μιλάω για το ελληνικό κράτος. Μπορεί να είμαστε κάπως πιο σοβαροί αυτή τη στιγμή, περίεργος. Αν υπήρχε μια σοβαρότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έπρεπε να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει: εμείς, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζουμε αυτούς τους κανόνες, μετά από διαβούλευση που έγινε με τα κράτη. Οι κανόνες είναι αυτοί και είναι και δεσμευτικοί. Εφαρμόστε τους. Έτσι πρέπει να γίνει. Για να μην υπάρχουν και αμφιβολίες. Mm-hmm. Να μην μπορεί να πει ο Γερμανός ότι εγώ ανοίγω τα σύνορα με την Αυστρία, αλλά δεν ανοίγω τα σύνορα με την Ελλάδα, γιατί αυτή είναι περίεργη εκεί πέρα ή δεν ξέρω τι. Να μην υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Ενιαία πολιτική. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και σε μια ενιαία αγορά. Τι έννοια έχει η ενιαία αγορά, όταν εσύ τη σπάς. Αυτό που διάβαζα χθες το είπε πολύ ωραία, νομίζω ένας Ιταλός, ο υπουργός τουρισμού, νομίζω ήταν, ο οποίος είπε ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να σπάς την ενιαία αγορά όπως σου ξεβολεύει εσένα και να λες: α, θα στέλνω κόσμο στην Ελλάδα, θα στέλνω στην Ιταλία, θα στέλνω στην Ισπανία. Ή έχουμε μια ενιαία αγορά με κοινούς κανόνες, ή δεν έχουμε. Άρα, κανόνισε κοινούς κανόνες σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τήρησέ τους. Αυτό δεν έγινε. Εδώ γίνονται συστάσεις, ορίζονται πλαίσια και περιμένουμε τώρα από τον κάθε κράτος να εφαρμόσει ό,τι θέλει. Να κάνουμε, λέει, διακρατικές συμφωνίες. Μα διακρατικές συμφωνίες κάναμε πριν από 30 χρόνια και 40. Εκεί ξαναπήγαμε τώρα πίσω. Να κάνουμε εμείς συμφωνία με το Ισραήλ, με την Βουλγαρία, δεν ξέρω ποιον. Και με τι κριτήρια και με τι ανταλλάγματα. Και γιατί να κάνει η Γερμανία διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα και να χάσει τη συνάλλαγμα. Λέει, τώρα αρχίσουμε, μπαίνουμε σε ιστορίες. Και η ουσία είναι μία. Καθυστερούμε, πιθανόν επίτηδες λόγω για κάποιες περιπτώσεις. Περνάει ο καιρός και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Κασμιρίνη, να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να τα πούμε την επόμενη φορά να μιλάμε για το άνοιγμα της αγοράς, έστω περιορισμένα. Και νομίζω ότι πέρα από ελπίδα δεν μπορούμε να εκφράζουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι σε 2 εβδομάδες το αργότερο πρέπει να ξέρουμε. Ή έτσι ή αλλιώς
μέχρι τέλος πρέπει να καταλήξει κάπου. Οπότε, αν ξαναμιλήσουμε σε επόμενες εβδομάδες, θέλω να πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε πια λίγο πολύ τελικές αποφάσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.